Λοιπόν, γεια σας παιδιά, είμαι ο Τέο και σήμερα σε αυτό το βίντεο, μετά από ένα μήνα που ουσία στο κανάλι μου, θα κάνουμε τύπη ανθρώπου στην καραντίνα. Λοιπόν, είμαστε 8 τύποι και ξεκινάμε. Επίσης για μία φορά... για ακόμη. Ναι, για ακόμη μία φορά. Θα είναι στο κανάλι μας και φυσικά ο Γιάννης, ένα παιδί το οποίο δεν γνωρίζετε και θα το δείτε στους τύπους. Πάμε! Τύπη ανθρώπου στην καραντίνα. Ένα, ο κοιμισμένος. Την επόμενη μέρα. Κουλγουθάς, τίποτα άλλο. 2. Ο χαλαρός. Ωμα. Ωρε φίλε, ωρε μαμά. Βαριέ. Αλλά εντάξει, σιγά μια καραντίνα είναι. Πω, λιγμένη είναι. Πόσα χρόνια θα με πιω κοκακόλα. Είμαι φουλ χαλαρός, αλλά να ξέρεις τα αρχίδια μου. Θα κάνω όλη μέρα. Τι να κάνω ρε φίλε. Πω ρε φίλε, θα κοιμηθώ ρε. Δηλαδή τέτοια χαλαρό το πουθενά ρε. Πάνε και θα μου κάνει και εσύ κάτω. Κάτσε εδώ και... Άμα βαριέσαι τη ζωή σου, τι να το κάνεις. 2 hours later. Ξύπνω ρε! Πότε, 11 η ώρα είναι. Να πρέπει να ξυπνήσω. Κάτσε να φορέσω τα παππού. Ούτε παπούτσια έχω. Πρέπει να πάω αντίντας. Τι αντίντας, όλα κλειστά είναι. Α, εντάξει, θα πάω ξυπόλυτος. Άντε, γεια. Γεια. 3. Ο χαπάκιας ναρκωμανής. Για να το λέω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τι είναι αυτό. Έλα, πού είναι αυτά. Πού είναι για τον ύπνο, ρε φίλε. Έλα, τι είναι. Ευχαριστώ. Έλα, αλλά. Σερά, ο πορωμένος. Ωρε φίλε. Έλα. Έλα πάσα. Έλα φίλε. Όχι, έλα, έλα, έλα. Έλα, έλα φίλε. Έλα, έλα πάρ' την αρέα. Έλα, λίγο. Λίγο. Λίγο που δεν είχαμε εδώ, έλα. Έλα, έλα, έλα. Πώς πάσα. Έλα, μην την πήρεις, ρε. Γιάννη. Αγόρι μου, έλα να φας, θα πεθάνεις από υποσιτισμό. Θα πεθάνεις από ασυτεία, από υποσιτισμό. Δεν θέλω να πάθω, άσε μας. Τι κακό, τι χοντροκέφαλος που είναι. Εσύ είσαι χοντροκέφαλη. Άντε τώρα. Τώρα που παίζω. Έτσι, κόλλα. Έλα, έλα,
τώρα μου το βάλει. Έλα. Όχι. Έτσι και πει. Έλα, ναι, φίλε. Έλα. Έλα τώρα μου. Έλα. Αγόρι μου, ο πατέρας σήμερα να φας, ρε, και φτιδάκια έχουμε. Δεν θα έρθω, βρε. Έλα να φας φασόλια, να μεγαλώσει. Γέρε, μέλλω. Ρε, την μπέλα μου, βρε. Δεν θέλω. Άντε τώρα. Τώρα μου παίζω σημαντικό τέτοια στιγμή. Μου παίρνει την μπάλα εξαιτία σου. Αμπαράτα μας. Τώρα μου παίζω, βλέπεις. Αγόρι μου, θα σου κλείσω αυτή τη μαλακία που πες. Δεν θα μου το κλείσεις. Άντε, ρε. Δεν νοιάζει. Δεν θα σου κλείσω. Άντε, 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 Γεια σου θεία, τι κάνεις? Γεια! Τι να κάνω? Καλά είμαι. Πώς περνάς την καραντίνα, καλά? Εντάξει. Δεν μπορώ να πω κιόλας, περνά και τέλεια. Ναι. Μην το Ναι, τι γελάς. Είδες καμιά τόντα. Απλά έτσι μου. Εσύ πώς περνάς? Καλά, μην το σταματάς. Έτσι θα πηγαίνεις. Λέω σε ένα φίλο μου εδώ που τραβάει ένα βίντεο εκεί, στην τηλεόραση. Ναι, καλά είμαι εγώ. Είχα σταφυλόκοπο πριν λίγες μέρες. Δηλαδή μου. Ναι, ευχαριστώ. Και τώρα έχω COVID. Και καλύτερα. Άσε, θα σε πάρω αύριο, οκ. Okay. Καλά, άντε, γεια. Ναι, γεια, τι λέει? Έλα, ανιψιέ μου, τι κάνεις? Καλά, θείε, καλά, θείε. Εσύ καλά είσαι? Μια χαρά, ναι. Και μια χαρά. Ναι, τι κάνεις, εγώ βαριέμαι. Έλα, δεν χρειάζεται να βαριέσαι. Τι? Τέτοιες μέρες, ωραίες. Ναι, παιδί. Μωρέ, ωραίες. Ξύνεις τα τέτοια σου, να πούμε. Δεν κάνεις τίποτα, είναι δυνατόν? Να σου πω και αλήθεια, και εγώ ταξίω, δεν έχω κάτι να κάνω. Ναι, ταξίνεις, αλλά εσύ δουλεύεις κιόλας μέσω τηλεκπαίδευσης, μέσω από αυτά που σα λένε. Που δεν τα ξέρω κι εγώ που είμαι 15 χρονών. Άρα πώς περνάς? Καλά, αυνονισμός. Λέω πολύ τηλεόραση. Βλέπω διάφορα, βλέπω πολλές σειρές στην τηλεόραση. Α, βλέπω Netflix, άρχισα τώρα. Πήρα το La Casa de Papel, πέρασε κι ένα σταφυλόκοπο. Το είπα και στην άλλη τη θιά μου. Που είναι 60 χρονών. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Ποιος είναι? Έλα, θεία, σε κλείνω. Γιατί? Δεν γίνεται τώρα, με παίρνει και ένας με παίρνει ένας άνθρωπος. Άρα. Ναι. Καλά πάλι. Ναι, τι, ποιος είναι? Ένας κύριος. Ναι, ποιος κύριος? Α, Μπόμπι, εσύ είσαι? Ναι, πώς το κατάλαβες? Α, το κατάλαβα από τη φωνή σου, τι λέει? Για χαρά. Α, τι κάνεις, πώς και με πήρες? Έχεις να πάρεις 2 χρόνια. Έτσι, για πλάκα. Α, για πλάκα, ωραία. Ευχαριστώ, άντε, bye. Bye. Α, να σε πω, θα πας Ξάνθη? Όχι, δεν θα πάω, θα πάω στην Τρίπολη. Α, ωραία, και τι θα κάνεις στην Τρίπολη? Δεν ξέρω. Πού να πας, μωρέ, ανώμαλε, και στην Τρίπολη? Απαράτα μας. Μα, του λέω θα πας Ξάνθη, που δεν έχει lockdown, και λέει όχι. Λέω θα πας στην Τρίπολη, ναι, ενώ εκεί έχει. Δεν μας σχέζεις. Άιντε. 6. Ο Σπασίκλας. Τι ωραία. Θα αρέσουν τόσο πολύ τα βιβλία. Ειδικά θα έρθουμε στην καραντίνα, μην το πω θα.
παρακαλώ. Ε, κοπέλα μου. Κοπέλα μου, έλα. Γιαγιά σήμερα, δεν με αναγνώρισε. Πάρε και αυτό προσευχές για μικρά παιδιά, αν διαβάζεις. Μου έχει και ο ποιος καλά. Είναι δυνατόν. Προσευχή πριν το φαγητό. Η Παναγία. Είναι δυνατόν. Ο Θεός ημών εμπλάκησον. Είναι δυνατόν. Άντε μη σας στράψει καμιά. Άντε. Τα χρημάχρωματα φαίνεται να πλησιάζουν προς το θεατή. Ενώ τα ψυχρέμουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Φαίνεται να υποχωρούν μακριά από το θεατή προς το πάθος της σκηνής. Wow! Μαθαίνω τόσα πολλά πράγματα. Α, ακόμη κι αυτό. Ε, δεν θέλω ακόμη κι αυτό. Έχω ξετρελαθεί. Άκου τώρα. Στην Ελλάδα, όποιο παιδί υιοθετηθεί από Έλληνες πολίτες. Γίνεται 18 χρόνια, αποκτάται την ελληνική ηθαγένεια. Τι μαθαίνεις τώρα. Το όνομα και το επώνυμό σου. Που δηλώνει η οικογενειακή σου προέλευση, το πώς γέννησή σου και ο Δήμος, στον οποίο είσαι γραμμένος, σου δίνει το δικαίωμα να αποκτήσει την ηθαγένεια μιας χώρας. Δηλαδή να γίνεις πολίτης αυτής της χώρας. Ε, παιδιά, παρακαλώ! Χρυσένη μου! Εγώ είμαι ο Ιψιό. Να, εγώ και ο. Εγώ και φίλος μου ο Τάκης. Άλλη ώρα. Ήρθα να παίξουμε! Ε, έχω διάβασμα. Φύγε. Έλα τώρα! COVID! Είσαι πασίκλας! Έχουμε και COVID! Όλα τα παιδιά είναι ότι ξεπεριμένουν, κοιμισμένοι! Σπαρακαλώ πάρα πολύ, εσύ πάρε β' σύστερα! Α, πάρε τα παράκα! Έλα Γιάννη, πάμε! Άστο! Μην τα πάμε! Ποιο! Ηλίθεια! Καλά, εσύ θα πάρτε β' σύστερα και έχουμε παράκα! Ρε, είσαι σοβαρή! Γιατί τον αδερφό στο γκέι δεν το σκέφτηκες ποτέ! Είναι να το διαβάζεις κοινωνική και πολιτική αγωγή. Βάλτε την και που ξέρεις. Άχι εσύ. Τα, ο τρελαμένος. Ο θέλω να βγω έξω. Που φυσικά όλοι θέλουμε, αλλά σε αυτές τις μέρες δεν μπορεί να βγει κανείς έξω. Θα κάνω τώρα. Εγώ τώρα τι θα κάνω, μου λες. Κλεισμένος για ένα μήνα μέσα στο σπίτι. Άκου εκεί πέρα τώρα. Έξω! Πόρτα! Θα δω την πόρτα μου! Δεν μπορώ! Μέσα, μέσα θα μείνεις! Ο Χαρδαλιάς το λέει! Πού είναι ρε! Ο Χαρδαλιάς! Ο Χαρδαλιάς είναι στο υπουργείο! Τα έχεις όλα! Έχω βαρεθεί ακόμα και το κινητό! Γαμώτο! Πλέον ξέρω και την κάθε λεπτομέρεια του σπιτιού να πούμε. Παρακαλώ! Ρε κοπέλα, πας καλά. Πάρε εδώ τα παπούτσια αντίδας που είχες. Άιντε και φόρα τα. Σου πήρα καινούργια παπούτσια. Άντε θες τα παπούτσια σου και όλα τα φώτο. Ρε Χριστιανή μου, τα παπούτσια σου είναι κάτω. Σου κάνω έκπληξη. Δηλαδή δεν τα σέβεσαι αυτά που έχεις. Ωραία! Εμένα η έκπληξή μου είναι να βγω έξω, το καταλαβαίνεις! Θέλω να βγω έξω! Και τελικά η γαριφαλιά δεν βγήκε ποτέ έξω, εξαιτίας των αμπίμπας. Άμα... Έλα, κορίτσιο, βρέψτε! Ωχ! Όχι, δεν είμαι! Ήρθαμε να σας ζητήσουμε αν είναι σωστά τα μέτρα του κυρίου Μητσοτάκη. Εννοείται ότι δεν είναι! Με δουλεύεις! Όχι. Παρακαλώ τώρα έξω. Πάμε όλοι μαζί έξω. Όλοι, όλοι, όλοι. Ωχ. Sorry. Δεν εξελίχθηκε τίποτα. Τίποτα. Χριστιανή μου, λοιπόν είμαι γιαγιάς. Ακούς, όλο αυτό ήταν ένα όνειρο. Δεν βλέπεις μαλακίες. Είσαι ελεύθερη να κάνεις ό,τι θες. Άντε, πάρ' και τα μπίμπα σου. Ποτέ δεν θα μ' ακούσει αυτό το παιδί. Το ο Φοβιτσιάρης ο μένουμε σπίτι. Ο τελευταίος τυπός για αυτό το βίντεο και για σήμερα. Αχ, καταραμένη πουτάνα. Καταραμένη COVID. Τέλος πάντων, φύγαμε. Η κατάσταση μπορεί να ξεφύγει. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε επιπρόσθετα.
Καθημερινή βάση ακόμη, όμως ναι, μετά από 72 ημέρες ο Σωτήρης Φιόδρας και ο Νίκος Χαρδαλιάς φορώντας μάσκες... Είναι το όλοι καθένα νέο κόσμο! ...από τις κάμερες μίλησαν για τον κορονοϊό, χτύπησαν καμπανάκια... Είναι παλιούς αυτό το βίντεο! Αρχικά, θα ήθελα να σας μεταφέρω την ανησυχία της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, η οποία συνεδριάζει συνεχώς για τις εξελίξεις που αφορούν τον ιό και εισηγείται προς την πολιτεία σε πολύ δύσκολα θέματα. Είμαστε σήμερα... Μπράβο, παιδιά! Μπράβο! Μιλώντας καθαρά, όπως πάντα από την αρχή της πανδημίας, επειδή υπάρχουν σημάδια που μας ανησυχούν και θέλουμε να... Τι είσαι εσύ! Τι θες εδώ! Ξέρουμε κορονοϊό! Μπήκα μέσα! Ξέρουμε κορονοϊό! Φύγε από εδώ! Δεν κάνεις ακουμπή σου ποιος! Πώς είναι θετική, άντε πια! Τώρα έξω! Τώρα έξω! Απλά μπήκα έξω! Κανόνισε! Κανόνισε, φύγε! Συγγνώμη κιόλας! Τουλάχιστον θέλω να σας μιλήσω λίγο. Όχι! Μπορώ να βάλω το μέσο. Όχι! Τόσο πολύ! Ναι! Μπάει! Ας συνεχίσω. Προσοχή σε όλους. Σήμερα ανακοινώθηκαν 121 νέα κρούσματα ανεβάζοντας τον αριθμό στις 4... Ποιος! Φύγε! Θα σου μιλήσω κάτι πολύ σημαντικό, σου παρακαλώ αφήστε με! Άντε πείτε από μακριά. Ωραία. Καταρχήν μαζέψε τις πτέρες. Ξέρω ότι τα κρούσματα είναι ειδικά και έχω κάθε ευκαιρία να σου το πω. Θέλετε να τα απολυμάνετε μετά, δεν έχω κάποιο θέμα εδώ. Συγκεκριμένα να ξέρετε. Επίσης γιατί φοράτε το. Έτσι. Είστε στο σπίτι σας μόνος! Πώς θα κολλήσετε! Δεν μπορώ να ξέρεις και τα έπιπλα. Μόνο να ξέρετε. Ωραία, εγώ λέω στο δρόμο του μάλιστα. Δηλαδή, δεν αντέχω άλλο μαζί σου να κάνω αυτή τη συζήτηση, είσαι αποφυκός. Τέρμα! Ευχαριστώ. Μην πανικοβάλλεστε, μην κάνεις το μαλάκι για τον ιό. Δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε ότι είναι ένας ιός. Όχι. Ναι, και καταρχάς γιατί μου φοράς εδώ διπλή μάσκα. Αυτή τη θέση διπλή μάσκα, είσαι μόνος στο σπίτι. Σταμάτα. Δεν ξέρεις, μπορείς να πρέπει να λάβεις θετικά. Τι ωμερεντά. Τα επιπλά είναι σώματα. Άψυχα πράγματα είναι τα παπούτσια, π.χ. έχουν COVID. Να κόλλησα. Έτσι, ε. Τι έγινε. Κύριε, σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ. Άγια μη. Και εσύ και όσοι πιστεύουν. Άγια. Καλό COVID. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Δεν κάναμε κλείσιμο γιατί φύγαμε εκείνη την ώρα. Ήταν περίπου 12 και έπρεπε λόγω του Μητσοτάκη να φύγουμε, τέλος πάντων. Ξέρετε. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο. Ήταν πολύ cringe, αλλά εγώ το ανεβάζω να το δείτε, να περάσετε καλά όσοι το δείτε, τέλος πάντων. Γιατί σίγουρα το δείτε οι περισσότεροι. Αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like και subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο μετά τις 20 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, κοντά Χριστούγεννα. Bye! Λοιπόν, γεια σας παιδιά, είμαι ο Τέο και μετά από ένα μήνα απουσίας στο ελληνικό YouTube, στο κανάλι μου, θα επιστρέψουμε λοιπόν σήμερα με ένα νέο βίντεο, τύποι ανθρώπου στην καραντίνα, 8 τύποι, φύγαμε, ξεκινάμε, μιας και τώρα είμαστε στο μου της καραντίνας και φύγαμε. Λοιπόν, επίσης, σε αυτό το βίντεο θα συμμετέχει και ένας, να το πω φίλος γνωστός, ο Γιάννης, που δεν τον ευχαριστήσει. Άσε αυτά τα βάλω blooper. Τέλος πάντων, πάμε. Θα κάνουμε bloopers, ρε. Είσαι καλά. Μόνο που φταίει, δεν είναι και η Κέλλη. Έλα, έλα, οκ. Το άρχισες. Δυστυχώς. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, είμαι ο Τέο και σήμερα σε αυτό. Έλα, πάμε. Πάμε, συνεχίζουμε.